συλλέχεται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή, γιατί είναι κρίσιμη σίγουρα η εβδομάδα. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για, για όλα όσα έγιναν χθες στο Εθνικό Συμβούλιο. Έγινε μια προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι έλεγε το ρεπορτάζ, να υπάρξει μια σύγκληση απόψεων. Κάτι το οποίο θεωρώ εκ των ουκάνευ ότι είναι αδυνατή, διότι μιλάμε για διαφορετικές φιλοσοφίες και πολιτικές όσον αφορά την επίλυση. Μια σύγκληση απόψεων μεταξύ ποιων? Ναι. Μεταξύ των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Προφανώς. Αυτό που έγινε χθες στην ουσία ήταν μια ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τα όσα μέχρι στιγμής έχουν λάβει χώρα στις συζητήσεις. Τα περισσότερα από αυτά ήταν γνωστά από τις προηγούμενες συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι ελάχιστη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα κεφάλαια. Αυτό που τώρα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και η προσπάθεια είναι το εδαφικό. Από εκεί και πέρα τα πολιτικά κόμματα καταθέσαμε τις απόψεις μας πάνω σε δύο ζητήματα. Πάνω στο πώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενδεχομένως θα πρέπει να χειριστεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο και αν και κατά πόσο θα συνοδεύσουμε στην Ελβετία ή όχι. Ναι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πιστεύω πολύ καλά έπραξε, δεν άνοιξε τα χαρτιά του, δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, ούτε την τακτική την οποία θα ακολουθήσει. Εμείς θέσαμε τις απόψεις μας, τη σοφία του, και από την ώρα που έχει αναλάβει την ευθύνη της διαπραγμάτευσης παραμένοντας στο Εθνικό Συμβούλιο σε ένα συμβουλευτικό σώμα, αυτός θα έχει την ευθύνη πια να αποφασίσει τι θα αξιοποιήσει από τα όσα του έχουμε μεταφέρει ή όχι. Δύο λεπτά, ναι, μισό λεπτό εδώ, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Θα υπάρξουν χάρτες πάνω στο τραπέζι? Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα, αν θα υπάρξουν χάρτες ή όχι. Εμείς θέσαμε τις απόψεις μας. Οι απόψεις της ΕΔΕΚ μπορώ να σας μεταφέρω. Μάλιστα. Γιατί η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Ναι. Ότι αυτή η συνάντηση γίνεται για να συζητηθεί το εδαφικό. Ότι δεν θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με άλλα κεφάλαια και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να γίνει διασύνδεση με τα θέματα της ασφάλειας. Mm-hmm. Από την ώρα που δεν έγινε διασταυρούμενη συζήτηση από την αρχή του συγκεκριμένου κεφαλαίου με κάποια από τα κεφάλαια που η δική μας πλευρά θα έπρεπε να έχει αποδώσει κάποια ωφέληση του Κυπριακού και να ακολουθεί η διαδικασία του πάρε δώσε και του κλειδώματος ενδεχομένως κάποιων κεφαλαίων. Αυτή τη στιγμή από την ώρα που ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Αχιντζή, ζήτησε η συνάντηση αυτή στο εξωτερικό να αφορά το εδαφικό, πρέπει η συζήτηση να γίνει μόνο στο εδαφικό. Και θα πρέπει κατά την όψη μας η τουρκοκυπριακή πλευρά ή η τουρκική πλευρά καλύτερα να καταθέσει τις απόψεις στο εδαφικό και όχι να ξεκινήσουμε καταθέτοντας εμείς τις θέσεις μας στο εδαφικό. Ναι. Η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει πάνω στις δικές μας θέσεις, αλλά πάνω στις θέσεις τις οποίες η τουρκική πλευρά οφείλει να καταθέσει. Εμείς δώσαμε θέσεις, παραχωρήσαμε ωφέλη σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Τώρα είναι η ώρα η άλλη πλευρά να αποδώσει στη δική μας πλευρά κάποια ωφέλη και το εδαφικό είναι ένα από αυτά τα κεφάλαια. Εγώ εξ όσο κατάλαβα κύριε Πρόεδρε, η κουβέντα θα περιστραφεί γύρω από τα κριτήρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Εμείς είπαμε τη θέση μας. Θέλουμε τη θέση της τουρκικής πλευράς. Μάλιστα. Σχολιάστε μου. Είναι να αποδώσει. Και αυτό που ζητήσαμε από τον Πρόεδρο είναι να αποφύγει ακριβώς τη διασύνδεση με άλλα κεφάλαια και πολύ περισσότερο με το κεφάλαιο της ασφάλειας, διότι σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να διεκδικήσει όσον το δυνατόν περισσότερα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μας. Διαφωνείτε με τη μετάβαση στην Ελβετία? Θα μπορούσε να γίνει εδώ αυτή η συνάντηση? Το έχουμε πει από την αρχή, ότι αυτή η συνάντηση δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει στο εξωτερικό. Ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στην Κύπρο και να υπάρχει χρόνος συζήτησης. Όταν για άλλα κεφάλαια, τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά όσο το εδαφικό, οι συζητήσεις έχουν γίνει για μήνες, για να μην πω για χρόνια, δεν μπορεί αυτό το σημαντικό κεφάλαιο να γίνει με τη διαδικασία του Express. Οι λόγοι είναι προφανείς. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι θέλει να γίνει συνάντηση στο εξωτερικό, όχι κατά ανάγκη μόνο ο κύριος Αχιντζή, αλλά και κάποιοι άλλοι κύκλοι, γιατί ακριβώς σε αυτές τις συναντήσεις της απομόνωσης δημιουργείται ένα ιδιαίτερο κλίμα ψυχολογίας και άσκησης πρόσθετων πιέσεων. Και συνήθως οι πιέσεις αυτές γίνονται περισσότερο προς την πιο αδύνατη διαπραγματευτικά πλευρά. Mm. Είναι γι' αυτό που προτρέψω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ότι πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και κυρίως να αποφύγει τυχόν λάθη και παγίδες. Νομίζω ο ίδιος ξέρει που θα κινηθεί. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Εντάξει, αυτό θα αποδειχθεί στο τέλος. Στο τέλος, ναι. Αυτό στο τέλος θα αποδειχθεί από το αποτέλεσμα. Μάλιστα, σωστό. Από εκεί και πέρα όμως, από την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να μεταβεί στο εξωτερικό για τη συζήτηση,
Η θέση της ΕΔΕ ήταν ότι δεν υπήρχε λόγος σε αυτή τη φάση οι πολιτικοί αρχηγοί να συνοδεύσουν τον πρόεδρο. Μάλιστα. Για διάφορους λόγους. Δεν υπήρχε λόγος. Κάτι τελευταίο πέστε μου. Κυκλοφορεί ένα πολύ εύκολο σύνθημα. Μας χωρίζει ο χρόνος, μας ενώνει η ελπίδα. Ήθελα το σχόλιο σας. Το ανέφερε και ο πρόεδρος σε Twitter. Το ζητούμενο είναι πως ναι μεν έχουν παρέλθει 42 χρόνια και αυτό δημιουργεί κάποια καινούργια δεδομένα. Όμως αυτό που ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι η λύση να είναι λειτουργική και βιώσιμη στην προσεγγή του χρόνου και να δημιουργείται συνθήκες της ασφάλειας για τις νέες γενιές. Βλέπετε την Τουρκία πως συμπεριφέρεται. Βλέπετε τον κύριο Ερντογάν. Βλέπετε τον Ίστρο τον οποίο έχει αποκτήσει με κύριο στόχο την επέκταση της επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι λοιπόν επικίνδυνο εάν στην προσπάθεια μας να αγοράσουμε ελπίδα πουλήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ή προχωρήσουμε σε μια λύση η οποία θα οδηγήσει στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγα και θα το αντιστρέψω, σπέβδε βραδέως, με την έννοια ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα αποδεχθούμε και σε ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της λύσης, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελεί μια όντως ελπίδα για το μέλλον και όχι στο τέλος της ημέρας να αποδειχθεί ότι αυτό το περιεχόμενο της λύσης θα είναι η ταφόπλακα για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά την μια στιγμή να θέσει σε κίνδυνο και την φυσική και την εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Και όπως είπαμε χθες του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να προσέχει τους φίλους του. Γιατί είναι, ποιοι είναι οι φίλοι του, κύριε Πρόεδρε. Τους γνωρίζει και στο διεθνές περιβάλλον και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, όπως αποδεικνύεται από διάφορα στοιχεία τα οποία διαρρέουν, δεν λειτουργούν προς την κατεύθυνση της προώθησης ακριβώς μιας λύσης που να διασφαλίζει την Κύπρο ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πάντως φίλους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρόεδρος. Ναι, έχει φίλους, αλλά είδαμε και στο κούρεμα οι φίλοι του πώς λειτουργήσαν. Ναι. Άρα λοιπόν ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί και αυτή την περίοδο και σε αυτή τη φάση πάλι οι λεγόμενοι φίλοι του Προέδρου λειτουργούν με έναν τρόπο να δημιουργήσουν ένα σκηνικό που κάθε άλλο παρά θετικό θα είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φίλοι με την έννοια τη γνωστή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμφέροντα και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε πώς διασυνδέουμε τα συμφέροντα τα δικά μας με εκείνους που τα συμφέροντα τους συγκλίνουν με τα δικά μας και πώς αποφεύγουμε τις παγίδες που κάποιοι άλλοι θα μας στήσουν, έστω και αν θεωρούνται φίλοι μας εισαγωγικά, γιατί είδαμε και την φιλία τους και στο παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μην ξεχνούμε ότι αυτοί ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, ούτως ώστε να αποφύγουμε παγίδες και σκομπέλους.